Το Φαραώ ήταν το πρώτο μαγαζί του γνωστού σεφ Μανώλη Παπουτσάκη στην Αθήνα. Ένας όμορφος χώρος, στον οποίο πρωταγωνιστούν οι ελληνικές συνταγές με πολλές κριτικές πινελιές και τοπικά υλικά, μαγειρεμένα κατά κύριο λόγο σε ξυλόσωμο. Η ιδέα ήταν ποια τώρα? Η ιδέα ήταν του σεφ μας, του Μανώλη του Παπουτσάκη, ουσιαστικά να παίρνουμε πρώτη ύλη η οποία είναι καλή, βιολογική, είτε κρέας είτε λαχανικό, και να την αναδεικνύουμε. Χωρίς ψέματα, είτε στις κατσαρόλες είτε στα πιάτα. Γι' αυτό, όπως βλέπετε, και τα πιάτα μας είναι στημένα, χωρίς, δεν είναι υπερβολικά, δεν έχουν λουδάκια, δεν έχουν τίποτα. Δείχνουμε απλά το φαΐ μας. Είναι το φαΐ όπως θα το τρώγε σπίτι σου, ρε. Ακριβώς. Είναι το φαΐ όπως θα το τρώγε από τη μαμά και τη γιαγιά. Αυτό που είναι εντυπωσιακό για μένα σε αυτό το μαγαζί είναι ότι ερχόμαστε σε επαφή και με την πρώτη ύλη της καύσης. Δηλαδή, δουλεύουμε με ξύλα και κάρβουνα. Δεν έχουμε πηγή θερμότητας η οποία έρχεται από ρεύμα ή γκάζι. Οπότε έχουμε τα ξύλα μας σε δύο ξυλόσομπες και στον ξυλόφουρνο και μία ψυχαριά με κάρβουνα. Άρα όλα είναι, ακόμα και τα μαγειρευτά, είναι σε ξυλόσομπες, ναι, κατσαρόλες, ξυλόσομπες, φούρνοι κτλ. Έτσι ακριβώς. Και το ψωμί μας και τα γλυκά μας, όλα είναι στην ξυλόσομπα. Εντάξει, αυτό είναι φοβερή ιδέα από μόνη της. Είναι τρομερή ιδέα και αυτό μας φέρνει σε επαφή σαν μάγειρες με τη βάση της γνώσης. Γιατί ουσιαστικά με την τεχνολογία ο φούρνος κάνει ένα κυκλοθερμικό ψήσιμο από μόνος του. Ναι. Εμείς εδώ το μιμούμαστε. Δηλαδή, όλη την ώρα πρέπει να έχουμε επαφή, πρέπει να γυρνάει η κατσαρόλα στο μαγείρεμα για να γυρνάει το πράγμα μέσα, οποιοδήποτε φάει είναι μέσα στο φούρνο ή στο ξυλόφουρνο, και να έχουμε ακριβώς την αντίληψη που βρισκόμαστε στο μαγείρεμα. Γιατί δεν υπάρχει η τεχνολογία να μας βοηθήσει. Νομίζω ότι έχει μπει αρκετή κριτική επιρροή στο μενού, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια, καθώς ο σεφ μας είναι από τα Χανιά και έχουμε πολύ κρίτη στο μενού. Mm. Πολύ κρίτη, ναι. Για πες τώρα τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε, ας ξεκινήσουμε από εδώ, δεν είναι τα γεμιστά μας, τα οποία είναι ορφανά. Ορφανά δεν τα λες, γεμιστάρες τα λες. Πολύ γεμιστάρες, αλλά είμαστε χωρίς κοιμά. Φοβερά. Τα οποία είναι ψημένα ξυλόφουρνο, γκραντινάρισμένα εκεί πέρα. Ωραία τα μυρωδικά του, ωραία ψημένο το ρύζι, απίστευτο. Εδώ? Εδώ έχουμε χόρτα, τα οποία τα μπλασάρουμε στην αρχή και μετά τα περνάμε σκάρα. Γι' αυτό και τα λέμε χόρτα σκάρας. Περνάμε τα χόρτα σκάρα, Ναι, ναι, φυσικά. Και παίρνουν μια πολύ ωραία γεύση καπνιστή. Κάπνισμα. Έτσι. Και εδώ πάνω έχουμε το τυράκι μας, που είναι μανούρι περασμένο από τη σκάρα. Πόπο, φοβερό. Μπουρέκι. Μπουρέκι χανιώτικο. Πατάτα, κολοκυθάκι, λίγο ντομάτα, γαλουμιζή, φραστάκα, σκόρδο, δυόζυμο, αλάτι, πιπέρι. Όχι, όχι. Και λίγο σουσάμι από πάνω για τον κραντινάρισμα. Όπα, αυτό είναι από τα αγαπημένα φαγητά. Αυτό νομίζω είναι τα Χανιά σε ένα πιάτο. Νομίζω. Ναι, αυτό είναι τα Χανιά σε ένα πιάτο. Έχω φτιάξει άπειρα, έχω φάει άπειρα, έχω φτιάξει με φίλο, χωρίς φίλο. Η κανονική βερσιόν όμως είναι αυτή, χωρίς φύλλο. Ναι, ναι, έτσι, αυτό το ρουστίκι. Σαλάτα. Εδώ πέρα είμαστε ντοματίνι. Mm. Ντοματίνι ντομάτα, mm, το οποίο είναι με φρέσκα μυρωδικά, δυόσμο, φρέσκια ρίγανη, βασιλικό, αλάτι ελαιόλαδο, λίγο ξυδάκι, από πάνω γαλομιζήθρα, ρίγανη ελαιόλαδο. Εδώ πέρα έχουμε αλμύρα, κουκιά, αγκινάρα, πορτοκάλι, πίκλα παντζάρι, λίγο ξύδι, λίγο λεμόνι, ελαιόλαδο και λατάκι. Πάρα πολύ φρεσκάδα. Όλα τα πιάτα βγάζουν πάρα πολύ φρεσκάδα. Ναι, όλα είναι. Προσπαθούμε να δίνουμε, να αξιοποιούμε στο μέγιστο αυτό που μας δίνει ουσιαστικά το λαχανικό. Ο κόσμος δουλεύει ένα μαγαζί παρεϊστικό, δηλαδή όλοι, ειδικά μετά από κάποια ώρα, υπάρχουν μουσικάρες, λέει, φοβερά ποτά. Παίζουμε βινίλια, η μουσική μας είναι κάθε μέρα από βινίλια, παίζει κάποιος διαφορετικός DJ και γενικότερα προσπαθεί να υπάρχει αυτό το κλίμα της παρέας. Να. Είναι πρόκληση για ένα νέο μάγειρα, γιατί είσαι νέος άνθρωπος, να ξαναγυρνάς σε αυτό που μαγειρεύαν οι προγονείς μας, δηλαδή πάνω στο κάρβουνο, στη φωτιά? Για μένα μεγάλη, γιατί μετά από τα χρόνια που είμαι στην κουζίνα, ξαναγυρνάω ουσιαστικά στο μηδέν, γιατί πρέπει να το σκεφτώ εντελώς διαφορετικά. Εκεί που είχα συνηθίσει σε ένα φούρνο να τον σετάρω και να φύγω και να χτυπήσω δεν είναι έτοιμο. Να βάλω το πρόγραμμα. Ναι, να βάλω το timer, ας πούμε, για να βάλω τα ψωμιά μου. Τώρα εδώ πέρα το ψωμί θέλει κάθε ένα 20 λεπτά από ένα σημείο και μετά να
το πάνω να κατέβει κάτω, το δεξί να πάει αριστερά, ανάλογα πώς έρχεται η θερμότητα. Αυτό απαιτεί μια εμπειρία από τον κάθε μάγειρα και να αγαπάει πραγματικά αυτό που κάνει. Γιατί ειδικά σε ένα τέτοιο μαγαζί, άμα δεν το αγαπάς, δεν μπορείς να συνομηθείς με τη φωτιά. Γιατί... Βέβαια, η φωτιά έχει το δικό της μυαλό. Ακριβώς αυτό.